Τη χαριστική βολή στην απορροθμισμένη αγορά εργασία αναμένεται να δώσουν αν γίνουν αποδέκτε οι απαιτήσει των δανειστών για τα εργασιακά την ίδια ώρα που τα λουκέτα και οι απολύσει βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη και πλέον οι 6 στι 10 νέε θέσει εργασία είναι με ευέλικτε και υποαμοιβόμενε μορφέ απασχόληση. Το προβληματισμό τη αγορά για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και τι επιπτώσει που θα έχουν στου μικρομεσαίου εξέφρασε σήμερα ο πρόεδρο Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων Λάρισα Δημήτρη Παλιογιάννη. Το κορτέτο έρχεται και ζητά νέα μέτρα, άρα εμείς ετοιμαζόμαστε για περισσότερα λουκέτα. Ε, γνωρίζετε ότι το έχουμε πει πολλές φορές ότι στην αγορά κλείνουν κάθε μέρα ε, δεκάδες μαγαζιά, οι επαγγελματίες βγαίνουν στην ανεργία, ε, λοιπόν ε, βαλθήκαν να μας αποτελειώσουν. Ε, να μην λέμε όμως, να μην περιμένουμε ανάπτυξη, γιατί ό,τι μέτρα και να έρθουν θα είναι μέτρα φοροεισπρακτικά και τίποτα άλλο. Άρα θα πρέπει από εδώ και πέρα να, περιμένουμε, να περιμένουν μάλλον, γιατί εμείς είμαστε έτοιμοι, περισσότερα λοκέτα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ε, αυτοί μπορούν να ζητάνε ό,τι θέλουν. Η κυβέρνηση όμως δεν βλέπει τι συμβαίνει στην αγορά σήμερα. Το έχουμε πει επανελειμμένως, το έχουμε τονίσει, το έχουμε φωνάξει, έχουμε βγει στους δρόμους, δεν πάει άλλο. Αν θέλουν να βγουν να, να, να πούν να πουν, να πουν καθαρά ότι η μικρή, η μικρομεσαία επιχειρήση είναι ασύμφορη για την ελληνική οικονομία, να κλείσουμε, να όπως μας είπαν την άλλη φορά να πάμε στη Βουλγαρία, ε, τι να κάνουμε, αφού θέλουν έτσι, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αγωνιζόμαστε, είμαστε εδώ, αλλά δεν ξέρουμε μέχρι πότε. Ασφαλιστικέ ίδιο... φορέ μπορείτε πληρώνετε του φόρου. Όχι, δυστυχώ. Μιλάμε τώρα για το 70% το 100 των συναδέλφων είναι στο κόκκινο ή σε ασφαλιστικέ ή φορολογικέ εκκρεμότητε. Και από ό,τι άκουσα και τις, τώρα αυτέ τι ημέρε, ήδη και από του Δήμου, ε, Όσοι χρωστάνε και εκεί περνάνε στο τάξη, άρα μπλοκάρονται οι λογαριασμοί ή από την εφορία, ή για τους ελεύθερους επαγγελματίε μιλάω, ή από τα ασφαλιστικά ταμεία, να ξέρουν οι συνάδελφοι, γιατί μπορούν να δουν τους λογαριασμούς τους μπλοκαρισμένους και να λείπουν λεφτά μέσα από τους λογαριασμούς τους. Ας το προσέξουν, ας είναι ενήμεροι, δυστυχώς θα έρθουν, το είπαμε πολλές φορές, θα ξαναπούμε ακόμα μια φορά, θα έχουμε πολύ πολύ βαρύ χειμώνα.